και εμένα μου αρέσει να το ακούω και να το λέγω, τον Άγιο Στέφανο τον Μελισσά, επειδή η ανακομιδή των Ιερών Υψάνων, το Αγίου Τόπους Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνων, τιμάται όλος ιδιαιτέρως σε αυτό το κόσμημα της Καρδιδικής, την Αρναία εννοώ, και επιπλέον γιορτάζουν σήμερα και δέονται υπέρ υγείας τους, υπέρ επιτυχίας του προϊόντος το οποίο παράγουν και το ευχόμεθα και εμείς και προσευχόμεθα, όλοι οι μελισσοκόμοι, οι μελισσάδες της περιοχής αυτής. Και χαίρομαι που είστε παρόντες σήμερα εδώ και προσφέρετε την γλυκύτητα του προϊόντος σας προς τον Κύριο και όλους τους παρόντες σήμερα σε αυτήν την ευχαριστιακή σύναξη. Ευχόμεθα ο Κύριος σας έχει καλά να σας στηρίζει, να εξάγεται το προϊόν σας τόσο επιτυχημένο και τόσο όμορφο και εκτός της Καλλιτεχνικής, αλλά και εντός αυτής να το προσφέρετε, για να το ξενοχείτε ο Θεός, ο οποίος όρισε μέσα από τα δημιουργήματά Του και εσείς που ασχολείστε με αυτά να οικονομήσετε, αλλά και εκείνος που να δοξολογείτε για τα μεγαλεία Του. Γιορτάζουμε σήμερα λοιπόν την ανακομιδή των Ιερών Υψάνων του Αγίου Ευδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνων, του πρώτου μετά τον ένα μάρτυρα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και ακούσαμε τους κυρίους ιεροψάρδες αλλά και τα γράμματα της Γραφής, την ιστορία της Καινής Διαθήκης να αναφέρεται στο πρόσωπό του ετούτου. Το κύριο χαρακτηριστικό μας γνώρισμα του Αγίου είναι ότι υπήρξε ένας εκ των διακόνων που επέλεξε τότε η Εκκλησία για να μπορέσει να οικονομήσει την περίοδο εκείνη της υποχρεώσεις της. Δεν μπορούσαν οι Απόστολοι να ασχοληθούν με τις φιλανθρωπικές και κοινωνικές τράπεζες και τα κοινωνικά της εποχής εκείνης, για τούτο και θεώρησαν καλό και θεώρησαν καλό να διαλέξουν 7 διακόνους ενίσχυση και τον Άγιο Στέφανο, Νικάνορα, Παρμενά κλπ. Φίλιππο, για να μπορέσουμε έτσι ως Εκκλησία από τότε να επιτελούμε το καθήκον μας, να διακονούμε τον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη υπηρεσία της Εκκλησίας, να διακονεί τον κόσμο. Η πρώτη στή είναι να μεταποιεί τον κόσμο από θάνατο σε ζωή. Αυτή είναι η κυρία εργασία της Εκκλησίας. Η κυρία εργασία της Εκκλησίας είναι να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι ο θάνατος μεταποιείται μέσα από την Ανάσταση του Χριστού σε ζωή αιώνια, και ότι εκείνος, ο Κύριος, είναι η ιδία λήθος της μεταβολής και της ζωής της ανθρώπινης και του θανάτου, στον οποίο υποπίπτουμε, μάλλον γυστρήσαμε να είμαστε καλύτερα κατά τον Άγιο Διάβολο Φωτικής, είναι εκείνος η μεταβολή και της ηλικής ζωής, αλλά και του θανάτου σε Ανάσταση. Το πρώτο και χαρακτηριστικό. Το δεύτερο όμως, ακούσαμε ότι η Εκκλησία επίησε εξελέξατο διακόνου. Γι' αυτό και ο Παύλος σε μια από τις επιστολές του μας λέει εκείνο το περίφημο: θέλω εσάς τους χριστιανούς, τα παιδιά μου τα πνευματικά, εμάς τους χριστιανούς, εν παντί συνιστώντας εαυτούς ως Θεού διάκονοι. Σε κάθε στιγμή της ζωής σας να συμπεριφέρεστε έτσι, ώστε από τη συμπεριφορά σας οι άλλοι να καταλαβαίνουν ότι είστε διάκονοι του Θεού. Εν παντί συνιστώντας εαυτούς ως Θεού διάκονοι. Σε κάθε στιγμή της ζωής σας συμπεριφερθείτε έτσι, ώστε από τη συμπεριφορά σας ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι είστε διάκονοι του Θεού, γράφει ο αείμνηστος Τρεμπέρας. Ώστε εδώ κάτι έχει η Εκκλησία να πει σήμερα επί τη μνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Εκείνους που μπαίνουν μέσα στην κολυμβήτρα δεν τους θέλει προ...
ακολουθείτες μέσα στην εκκλησία και στις άλλες τυράννους των αδελφών τους που είναι μέσα στην εκκλησία. Διακόνους μας θέλει, εμπαντή συνιστώντες και αυτούς, ως Θεού διάκονη. Σε θέλω σε κάθε στιγμή της ζωής σου, λέει ο Παύλος, μέσα από το στόμα του Κυρίου, σε θέλω διάκονο του ανθρώπου. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε σε αυτό λιγάκι σήμερα και σε τρία σημεία αυτής της διακονικής ιδιότητος της εκκλησίας απέναντι σε όλους μας, αγαπητοί αδελφοί. Διακονός στα αρχαία τα ελληνικά σημαίνει έχουμε και γίνουμε παρανάγωμα αγάπης στον καθένα για να μπορέσει να στηριχθεί εκείνο στα πόδια του. Διακονός σημαίνει στηρίζω. Διακονός σημαίνει παρηγορώ. Διακονός σημαίνει ταΐζω. Διακονός σημαίνει φιλανθρωπό. Διακονός σημαίνει φιλοξενώ. Διακονός σημαίνει φτιάχνω γεροκομεία. Διακονός σημαίνει φτιάχνω εγκαταστάσεις πνευματικές για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει. Διακονός σημαίνει δίδω τον κόσμο φαγή. Προσφέρω στον κόσμο να φάει. Θυμάστε όταν ήταν μέσα στην έρημο ο Κύριος και του είπανε οι μαθητές του, διώχνω τον κόσμο το πολύ. Και έκλειγε η ημέρα. Ήρθε η λύση. Πού θα σταθούν οι άνθρωποι, τι θα φάνε. Και ο Κύριος απάντησε εκείνο το περίφημο. Δότε αυτής ημείς φαγή. Δώστε τους εσείς να φάνε. Και επετέλεσε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και ηθείων. Το θυμάστε πιστεύω μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ώστε διακονός σημαίνει προσφέρω στον άνθρωπο. Σήμερα το λένε εθελοντισμό. Το θυμηθήκαμε μετά από 2.000 χρόνια. Εφόσον το υπηρέτησε και το διακόνησε η Εκκλησία, να μας το αλλάξουν το χάρτη οι καινούργοι σήμερα άνθρωποι στις νέες τάξεις και να μιλήσουν περί εθελοντισμού. Και τώρα τελευταία δεν είμαι τίποτα με τα ζωάκια, τα λατρεύω. Και εγώ στο σπίτι μου δυο καναλίνια στο επισκοπείο. Αλλά βλέπουμε τώρα τελευταία μη στάξει και μη βρέξει απέναντι στα ζώα και γιατί μένουν βεβαίως μου κάνει εντύπωση το γεγονός της αντιμόσεως του ανθρώπου από άνθρωπο δεν μπορεί να ζόμαστε. Αν πάθει κανένα ζώο καμία τιμωρία από τον άνθρωπο και το χτυπήσει, το κάνει, άντε θα πάει γρήγορα στις φυλακές της στην πόλη που είναι και η θόνη. Λοιπόν, διακονός σημαίνει υπηρετώ τον κόσμο. Αγαπητοί, θα ήθελα σήμερα να μου προσέξετε τρεις πτυχές αυτού του διακονώ. Διακονώ τον κόσμο σημαίνει πρώτον, καταλαβαίνω ότι πρέπει στην Εκκλησία να είναι διάκονος. Δεύτερον, αποδέχομαι ότι πρέπει να είναι διάκονος στην Εκκλησία. Δεύτερον, θέλω να είμαι διάκονος. Και τρίτον, μπορώ να είμαι διάκονος. Να το επαναλάβω. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να διακονώ την Εκκλησία. Θέλω να διακονώ την Εκκλησία και μπορώ να διακονώ την Εκκλησία. Για να τα πάρουμε τα πράγματα, γιατί κάτι θέλει ο ομιλόν στην αγάπη σας να παρουσιάσει. Ο μεγάλος της Εκκλησίας Δημοσθένης, ο Ιερός Χρυσόστομος, στη χειροτονία του, στο λόγο του χειροτονητήριό του, είπε το εξής. Αυτό το υπούργημα της ιεροσύνης, της αρχιεροσύνης, διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Διάκονος, παπάς, δεσπότης. Αυτοί οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης είναι διακονική βαθμή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούτω πράγμα βασιλείας έχει θέση. Δεν είναι η διακονία στην Εκκλησία ίδια με την βασιλεία των εθνών. Δεν είναι με τη στρατηγία ίδια. Δηλαδή με το αξίωμα του στρατηγού μέσα στο στράτευμα. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι τυραννική η εξουσία ημών των της Εκκλησίας διακόνων. Αλλά πράγμα ιερό το οποίο έχει ανάγκη της του Αγίου Πνεύματος χάριτος. Έχει ανάγκη από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα όλοι μας να καταλάβουμε και το πρώτο να φέρετε σε εμάς τους παπάδες, σε εμάς τους δεσποτάδες, στους διάκους, στους μοναχούς, στις μοναχές, να καταλάβουμε καλά. Δεν είμαστε εξουσία μέσα στον κόσμο. Ούχιν ούτως. Όχι, δεν είναι για μας έτσι τα πράγματα.
Δουλειά μας είναι η διακονία του Θεού και η διακονία του κόσμου. Να φοβόμαστε τον Θεό και να ντρεπόμαστε τον λαό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η διακονία του λαού και η διακονία του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά μας. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά, μερικοί από εμάς σήμερα νομίζουμε ότι είμαστε ικανοί να σώσουμε τον κόσμο και την Εκκλησία ολόκληρη. Λάθος. Έχουμε ανάγκη από τις σωτηρίες, την οποία προσφέρει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του και σε εμάς ακόμα τους Πατριάρχες, τους Αρχιεπισκόπους, τους Επισκόπους, τους Πρεσβυτέρους, τους Διακόνους και τους Μοναχούς. Διάκονος σημαίνει θυσία για τον κόσμο. Η αγάπη εκφράζεται ως θυσία. Γι' αυτό, αγαπητοί, τονίζω, εμπαντή, εμείς οι κηρυκοί οφείλουμε να διακονούμε τον Θεό και να προστατεύουμε και να περιφρουρούμε και να παρακαλούμε τον λαό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το δεύτερο, να θέλουμε να είμαστε διάκονοι. Εδώ λιγάκι τα πράγματα σκουραίνουν, ξέρετε. Πάρα πολλοί από εμάς που μένουμε στην Εκκλησία, μένουμε γιατί πονάμε για αυτό που λέγεται Εκκλησία. Γιατί δακρύζουμε για αυτό που λέγεται Εκκλησία. Γιατί κλαίμε στο ταμείο μας όταν βλέπουμε να απομολογείται μέσα από τα site οποιοδήποτε επίσκοπος, πρεσβύτερος, πατριάρχης, διάκονος, μοναχός, μοναχή. Κλαίμε και φτηνούμε. Θέλουμε να είμαστε διάκονοι. Υπάρχουν όλοι άλλοι όμως οι οποίοι υπερβαίνουν αυτά τα όρια και πάντων να θέλουν να είναι διάκονοι, αλλά έγιναν τύραννοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν βάλαμε μυαλό από την τυραννική εξουσία που ίσχυσε η Παπική Εκκλησία απέναντι στην Ευρώπη. Πέστε μου, είχε άδικο ο Μάρξ όταν είπε ότι η Εκκλησία στην Ευρώπη είχε γίνει το όπιο του λαού. Είχε άδικο ο διαφωτισμός, εντός εισαγωγικών το διαφωτισμός, γιατί διασκοτισμός είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είχε άδικο ο διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση να επιτίθεται εναντίον στην Εκκλησία, όταν μαζί με την Μαρία, την Αρχουμανέδα, τη Βασίλισσα, είχαν γίνει βασιλιάδες και τοπάρχες, και οι καρδινάλοι, και οι πάπες, και οι πρεσβύτεροι του παπισμού. Για τούτο έγραψε μεγάλος της Εκκλησίας Πατέρας μας, ότι εάν ο Μάρξ ήξερε, γνώριζε την θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την Ορθόδοξη Εκκλησία και το ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν θα έλεγε ότι είναι ασύμβατο το να πιστεύει κανείς στον Θεό και στις άλλες να πολεμά το κεφάλαιο. Είμαι απολύτως σαφής και πάνω σε αυτό. Ναι, είχαν δίκιο τότε όταν έγραψε εκείνα που έλεγα στην Ευρώπη εναντίον του χριστιανισμού, γιατί είχαν γίνει οι καρδινάλοι, οι δεσποτάδες δηλαδή, και οι παπάδες και οι διάκονοι και οι μοναχοί, οι καπουτσίνοι κλπ. Της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, είχαν γίνει βικάριοι του Θεού επάνω στον κόσμο και τυραννούσαν τον κόσμο. Την ίδια εποχή που εδώ στην Ορθοδοξία ο διάκος έπαιρνε σπαθί, την ίδια εποχή που οι δεσποτάδες εντείνονταν με τα γιατακάνια και έβγαιναν να ελευθερώσουν τον λαό, την ίδια εποχή που οι μοναχοί και ο κοσμάς ο εντολός έτρεχε να μεταδώσει το μήνυμα της Εκκλησίας, την ίδια εποχή που ο Διονύσιος ο Στυλόσοφος γινόταν παραμάθαμα του πυρός, την ίδια εποχή που τόσοι και τόσοι έκαναν ορθόδοξοι. Να, γιατί είπα προηγουμένως, ίσως να ήταν διαφορετική η πορεία στην Εκκλησία και στον Χριστιανισμό, αν ήξεραν εκείνοι που έγραφαν τότε το κεφάλαιο και τα υπόλοιπα τι σημαίνει ορθόδοξη πνευματικότητα, αγαπητή αδελφή. Να θέλει να είναι κανείς διάκονος. Ημίν δε ο κούτος, αλλά το θέλον πρώτος είναι εμήν, έστω πάντα διάκονος. Αυτό δεν είπε ο Κύριος. Εκείνοι οι οποίοι άρχουν και εξουσιάζουν στους λαούς, γίνονται αφεντικά τους. Όχι, να μην γίνει έτσι σε εσάς. Εκείνος που θέλει να είναι πρώτος, ας πάρει τη λεκάνη και ας πίνει τα πόδια του κόσμου. Ας διαρροήσει τον κόσμο. Να θέλει να είναι διάκονος. Η εξουσία δεν βρίσκεται στα μεγάλα και στα παλάτια, αλλά στο χαμήλωμα του να πάρεις έναν από τους αηδικείς της σημερινής κοινωνίας, τους
μικρούς δηλαδή, και να τους ανεβάσεις επάνω στα φτερά σου και να τους ανεβάσεις στον ουρανό. Να θες να είσαι διάκονος. Και το τελευταίο, να μπορείς να είσαι διάκονος. Πώς το είπες, θα θυμίσω. Να μπορείς να είσαι διάκονος. Έλατε. Τι θα πει να μπορείς να είσαι διάκονος. Το μαρτύριο δεν είναι λουλούδια. Το μαρτύριο δεν είναι λουλούδια. Όταν του πέταγαν τις πέτρες του πρωτοδιακών Στεφάνου, δεν του πέταγαν λουλούδια. Πέτρες του πετάγανε. Όταν τη Μάρτινα Βραβίνα την είχαν μέσα στην φωτιά και την πέραν, την έπαιγαν. Όταν την Αγία Παρασκευή την έβαλαν μέσα σε λέπετα με πίστα και λάδι και την έβραζαν. Όταν την Αγία Παρασκευή της φόρεσαν εκείνη την μεγάλη στο κεφάλι της επάνω την περικεφαλαία, την καυτή. Όταν την Αγία Κατερίνη την βάλανε στον τροχό. Όταν τον Άγιο Γεώργιο το αφαίρεσαν το κεφάλι και τον Άγιο Δημήτριο τον ενώθησαν στις πλευρές. Υπέδρα! Η Αγία η Ευγήνα, έχω και ένα κομμάτι μάλιστα μέσα στο Άγιο Ιερό Ναό που έφτιαξε ο πρωτατοχός μου, ας είναι συγχωρεμένος ο Νικόδημος, ένα κομματάκι από την πλευρά της. Φαίνεται οι λογισμοί να μπορεί κανένας να σηκώσει το μαρτύριο, να θέλει κανένας να σηκώσει το μαρτύριο, να θέλει να είναι μάρτυρος, αλλά και να μπορεί να είναι μάρτυρος. Και τότε, αν θέλει και μπορεί, ακούει η κυρία Δημήμαρχε από τον ίδιο τον Κύριο, εκείνο το περίφημο. Εγώ ημί εν ημίν οφέρον τας αμαρτίας του κόσμου. Η Μάρτης Βλαρβίνα, όταν κατεκαίρετο, έλεγε ότι έβλεπε δροσισμό, δροσιά να πέφτει απάνω της. Γιατί άλλος έστε εν ημίν ο Πάσχων υπέρ ημού, ότι εγώ πάσχω υπέρ αυτού. Άλλος πάσχει μένα μέσα από μένα, γιατί εγώ πάσχω γι' αυτό. Διάκονος, λοιπόν, ο χριστιανός και ειδικά ο κληρικός, να θέλει να είναι διάκονος και να μπορεί να είναι διάκονος. Φίλοι, θα το πω για μια φορά ακόμα. Νομίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι εμείς, οι δεσποτάδες, οι πατριαρχάδες, οι αρχιεπίσκοποι, οι παπάδες, οι διάκονοι και οι μοναχοί, ότι είμαστε εξουσία μέσα στον κόσμο. Και μάλιστα μας ονομάσαμε τον έναν υπουργό εξωτερικών, Νούντσιο του Πάπα, τον άλλο μας ονομάσαμε υπουργό της Παιδείας, εμάς τους κυρικούς. Και γίναμε ούτε λίγο, ούτε πολύ, τι γίναμε, εξουσία. Γίναμε εξουσία. Και το πληρώνει η Εκκλησία σήμερα αυτό το γεγονός, ότι είναι εξουσιαστική απέναντι και στον λαό, και στα παιδιά της, και στους πρεσβυτέρους της, και στους επισκόπους της, και στους διακόνους της. Ημίν δε ουχούτος, αυτό λέει ο Στέφανος σήμερα. Δεν είναι σωστό αυτό να υπάρχει στην Εκκλησία. Ούτε στρατηγικά, ούτε βασιλικά αξιώματα έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά το λένε ότι πετσέτα οφείλουμε να περισσοστούμε και επιπλέον να πάρουμε τη λεκάνη της μεγάλης Πέμπτης το βράδυ που ο Κύριος επήρε και να πλύνουμε του κόσμου τα πόδια δίδοντες ημείς αυτής φαγήν προσφέροντάς τους και το πνευματικό βεβαίως τραπέζι αλλά και το ειδικό τραπέζι. Αυτά έχω στην αγάπη σας εδώ σήμερα. Όσο και εκείνους που από εμάς νομίζουμε κυρική λαϊκή ότι θα σώσουμε τον κόσμο έρευνε στις πλάτες της δικές μας τα πατάει ο διάβολος για να μπορέσει να πει να τα χάλια σας η κυρική και οι δεσποτάδες και οι παπάδες και οι πατριαρχάδες και οι μοναχοί οι οποίοι νομίσατε ότι σκοπός σας είναι να διαπετεύσετε τον κόσμο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις πάντα. Όσον γίνεσαι τελοφόγος αυτού